Θα ήθελα να μας πει ο Δημήτρης για όλη αυτή την ιστορία, για όλο αυτό το αφιέρωμα και μέσα από την... έχει περάσει ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος του, του αφιερώματος αυτού, που τρέχει αυτή όλη τη σεζόν. Πώς αισθάνθηκες όλη αυτή την εμπειρία, γιατί ο Δημήτρης Δημητριάδης είναι συγγραφέας ο οποίος δεν παίζεται ιδιαίτερα στην Ελλάδα, έως και πολύ λίγο. Αντιθέτως, είχε την τύχη να έχει την τιμητική του πραγματικά σε ένα πολύ σημαντικό θέατρο του εξωτερικού. Λοιπόν, θα ήθελα να μας μιλήσεις έστω με λίγα λόγια γι' αυτό. Δεν το πιστεύω. Θα μπορούσα έτσι να αρχίσω και να τελειώσω. Δεν θα σας πω πολλά, βέβαια. Μπορούμε να κάνουμε ολόκληρη συζήτηση πάνω σε αυτό το... Γιατί είναι ένα ζήτημα που τίθεται πολύ σοβαρό, κατά τη γνώμη μου, και δεν αφορά μόνο εμένα. Γι' αυτό είναι και σοβαρό. Δηλαδή, πρόκειται για ένα δίπολο στην περίπτωση αυτή, δηλαδή είναι μια ιστορία που αφορά έναν άνθρωπο, αλλά συγχρόνως είναι και μια... υπάρχει και μια πλευρά η οποία αφορά κάτι που είναι πέρα από αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζω ότι δίνεται μία δυνατότητα, ευκαιρία, σχεδόν είναι μία μορφή προσφοράς που δίνεται στο ελληνικό θέατρο να κάνει μία μεγάλη ρήξη με τον εαυτό του. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει αυτό ή αν θα γίνει, δεν ξέρω, δεν έχω να προτείνω τίποτα πάνω σε αυτό. Νομίζω όμως ότι αν και αυτό περάσει στην κατηγορία των χαμένων ευκαιριών, θα είναι ανεπανόρθωτο. Προσφέρονται πάρα πολλά, σε πολλά επίπεδα, όλα αυτά σχετικά με όσα είπαν και ο Ζακλουνί και ο Λωρά Μιλεζέν προηγουμένως και η Μαρία, δηλαδή ζητήματα σχετικά με πρακτικά ζητήματα, με φορείς, με υποστηρίξεις, χρήματα κτλ. Που εγώ δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω με γνώση, γιατί δεν τα ξέρω. Αλλά κυρίως αυτό που αφορά μία δική μου, αν θέλετε, σκέψη, είναι αυτό που ήταν θέση προηγουμένως από τη δική τους πλευρά ο καθένας, η Ρούνα Πατεράκη και ο Βίκτορ Ερντίτης, δηλαδή ζητήματα δραματουργίας. Και εκεί νομίζω ότι εντοπίζεται η ουσία του ελληνικού θεάτρου. Θα πρέπει να σπάσουμε κυριολεκτικά αταβισμούς και προσκολήσεις με το παρελθόν και να δούμε ότι μας ανήκει κάτι καλύτερο. Με την έννοια αυτή, δεν θεωρώ το γεγονός αυτό που συμβαίνει σε μένα στον τόνο, σε κάτι δικό μου μόνο. Οι άνθρωποι εκεί, όπως είδατε και πώς μιλούν εδώ οι εκπρόσωποι των φορέων εκείνων, είναι διαθέσιμοι, ανοιχτοί, προς κάθε τι που θα τους δώσει την εντύπωση ότι αξίζει να υποστηριχτεί. Και όπως καταλαβαίνετε, η απόδειξη μιας τέτοιας υποστήριξης είναι αυτό που γίνεται με μένα, δηλαδή δεν πρόκειται απλώς για μία υποστήριξη, για μία υιοθεσία, σχεδόν. Πραγματικά πιστεύω, δηλαδή, είναι ένα αίσθημα που δεν το νιώθω μόνο εγώ, το νιώθω και άλλοι άνθρωποι στην Ελλάδα και συγγραφείς και σκηνοθέτες, νιώθω ορφανή, πιστεύω. Και δεν το αξίζουν αυτό. Μιλώ και για ανθρώπους γνωστούς και για ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν άγνωστοι και αφανείς και ξέρω ότι είναι αρκετοί ή και πολλοί ακόμα. Δεν θα πω τίποτε άλλο, απλώς θα θέλω να τονίσω ακόμα μία φορά ότι δεν πρέπει να εθελοτυφλήσουμε ή να πάψουμε πια να εθελοτυφλούμε και να περάσουμε από
από τη νοηματική γλώσσα στην εμπράγματη. Ευχαριστώ.